Φιλετία επιχείρηση μεταφοράς ελικοπτέρων και οχημάτων του Αμερικανικού στρατού έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε τι κατέγραψε ο Χρήστος Μαζανίτης με την κάμερα του Αντένα. Αμερικανικές δυνάμεις από το Τέξας βρίσκονται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη μεγαλύτερη μετακίνηση στρατευμάτων που έχει υπάρξει ποτέ, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Τουρκίας. Αυτά που γίνονται τώρα στην Αλεξανδρούπολη ασφαλώς και δεν έχουν επιθετικό προσανατολισμό έναντι κανενός. Αυτά που ακούγονται είναι αστειότητες. Αλλά παράλληλα να επαναλάβω και τούτο, ότι η Ελλάδα σε αυτή τη βάση που σας είπα δεν απειλεί κανένα, αλλά την ίδια στιγμή της Ελλάδας δεν της αρέσει και να απειλείται από κανένα. Για αυτόν τον λόγο κάνουμε τα κουμάντα μας. Περίπου 120 ελικόπτερα της Αμερικανικής Αεροπορίας Στρατού και πάνω από 750 οχήματα αλλά και εξοπλισμός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων μεταφορτώνονται εδώ, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. My military colleagues recognize the strategic importance of this location and the unique facilities that Alexandroupoli provides in terms of a deep water port, the airport right next door, the railhead, the Egnatia Highway, the North-South Corridor. This is a key strategic piece on the NATO map, and we're committed to building strongly on it in the future. Η Σούδα του Βορρά, όπως χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ο αρχηγός ΓΕΘΑ, πλέον αποκτά μεγαλύτερη δυναμική, ενώ με την αναβάθμιση της βάσης της Λάρισας γίνεται λόγος για τρεις βάσεις αντίστοιχες με τη Σούδα. Η δραστηριότητα που αναδεικνύεται σήμερα εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη Σούδα του Βορρά όπως την αποκαλώ, είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι αποτελεί ένα ακόμη εξαιρετικό δείγμα της στενής και ολοένα αναπτυσσόμενης στρατηγικής αμυντικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται με ταχύς ρυθμούς στη μεγαλύτερη νατοϊκή πύλη της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι να γίνει και μεγάλος ενεργειακός κόμβος, με επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.